Χορηγός Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Θα διαρωτάσεις τι θα φτιάξουμε. Ναι, γιατί βλέπω φάβα και βλέπω και σολομό, κάτι πολύ ασυνήθιστο συνδυασμό. Ναι. Λοιπόν, φάβα, wasabi, γιατί θα βάλουμε αυτό είναι το ιαπωνέζικο ρίγο. Ρωτήτε γιατί είναι αυτό το πράσινάκι. Ναι, να πούμε ότι αν διαρωτάσετε που μπορείτε να το βρείτε, υπάρχει στην υπεραγορά Αλφα Μέγα στο διάδρομο με τα έθνη προϊόντα. Αν δεν βρείτε σε σκόνη, υπάρχει σε πάστα, είναι στο ίδιο πράγμα, ίδια ποσότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Coca-Cola και το Yummy, τρίτη οργανώνουν αυτών των διαγωνισμών, που σας δίνουν την ευκαιρία, εσάς τους τηλεθεατές, να μας στείλετε τη δική σας συνταγή. Και αν η συνταγή που θα μας στείλετε είναι χαμηλή σε λιπαρά, είναι νόστιμη, φτιάχνετε γρήγορα, μπορείτε και εσείς να κερδίσετε αυτόν τον υπέροχο καλάθι που μας προσφέρει η Coca-Cola με πολλές Coca-Coles. Με το βιβλίο μου εύκολα και κυπριακά, κουτάλες και αυτές τις ποδιές τις οποίες φορούμε εγώ με τον Ανδρέα σήμερα. Λοιπόν, αν έχετε κάτι, στείλετε μας το. Πάμε πίσω τώρα στο φαγητό μας. Εδώ είναι η φάβα, η αλλιώς λουβάνα στα κυπριακά, την οποία μουλιάζουμε για περίπου 30 λεπτά. Αυτή είναι ήδη μουλιασμένη. Θα τη ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μαζί με έναν κρεμμύδι κομμένο σε κομμάτια, λίγο ελαιόλαδο, νερό, αλάτι, πιπέρι. Και αφήνουμε να χογλάσει, χαμηλώνουμε, το θέλει πολύ ώρα, είναι αλήθεια. Μία ώρα και 40 λεπτά. Τι είναι, βράζει. Είναι στο 5 περίπου, να σιγοβράζει. Έτσι, να χογλάζει εντόνα, έτσι σιγά-σιγά. Και ανακατεύουμε. Στο τέλος θα γίνει ένας χυλός. Αυτό το χυλός θα το μεταφέρουμε μέσα στο πολυμίξερ μας. Αν θέλετε, μπορεί να μην μεταφέρετε το χυλός. Να μην τελειώσετε τελειά. Εξαρτάται τι φάβα σας αρέσει. Αν σας αρέσει μια κρέμα, βάζουμε πολυμίξερ. Εμένα μου αρέσει να την νιώθω λίγο, άρα προτιμώ να την βάλω μέσα σε ένα μπολ, να την ανακατέψω με 3 κουταλάκια wasabi. Και τη βάζουμε στα βάση σε ένα βαθουλό πιάτο. Παράλληλα, όταν είμαστε έτοιμοι σχεδόν προς το τέλος, μόνο 15 λεπτά θέλουμε για να ψήσουμε το σολομό. Ναι. Είναι από την ψαραγορά στο Αλφα Μέγα με δέρμα από κάτω. Φιλέτσο χωρίς κόκκαλα, ευκολία. Μπαίνει στο φούρνο 250 βαθμούς. Βάζω και έναν κλωναράκι, δεντρολίβανο, λασμάρι, όπως το λέμε. Για να δώσει έτσι λίγη γεύση. Φούρνο, είπαμε, 15 λεπτά, 250 βαθμούς. Και είναι ένα πολύ ωραίο συμπληρωμένο πιάτο. Κάτω από 400 θερμίδες και είμαι σίγουρη να σας αρέσει. Λοιπόν, άντε, Ανδρέα μου, πρέπει να δοκιμάσεις ένα διαφορετικό φαγητό. Και μπορεί να είναι light, μπορεί να είναι χαμηλό σε θερμίδες, αλλά είναι special. Και θα πιω την Coca-Cola μου. Και είναι λίγο hot για σένα. Είναι πολύ πικάντικο. Είναι πολύ πικάντικο για σένα. Εντάξει, αν θέλετε, μην βάλετε 3 κουταλάκια, βάλετε 2 ή 1,5.